Φίλοι και φίλες του Άμπολα Sport, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα ήρθαμε στο γήπεδο του Ημιτού για να παρακολουθήσουμε την προπόνηση της Ολυμπιάδας Ημιτού. Και έχουμε μαζί μας την τερματοφύλακα της Ολυμπιάδας, τη Δανάη Δημητροπούλου. Δανάη, καλησπέρα. Γεια σας. Λοιπόν, ενώ ήταν να παίξετε την Κυριακή πρώτο παιχνίδι, πρώτη αγωνιστική, τελικά 18 του μηνός. Το μεσημέρι το μάθατε, έτσι? Το μάθαμε, μας ενημέρωσαν η ομάδα ότι επειδή υπάρχουν κάποια παράπονα, να το θέσουμε έτσι, από ομάδες, δεν προλαβαίνουμε, οπότε το μετέθεσαν σε 2 εβδομάδες. Διότι και μέχρι τις 14 του μηνός δεν ήταν ένα επαρκές, έτσι? Ναι, δεν προλαβαίναμε καθόλου. Είχαμε 4 μήνες αποχή σχεδόν, μπορεί και παραπάνω. Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά πιστεύω για το καλύτερο είναι αυτές οι 2 εβδομάδες έξτρα για μας. Ώστε να γίνει μια... ναι, να είναι όσο πιο δυνατόν, πιο έτοιμη η ομάδα. Να μπορέσουμε λίγο να πάλι να έρθουμε στη φόρμα. Δεν μπορούμε να έρθουμε μέσα σε ένα μήνα στη φόρμα που ήμασταν, αλλά όσο το καλύτερο μπορούμε, πάνω απ' όλα. Πώς ήταν, Δανάη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Μάλλον ξεκινήσατε την προετοιμασία εσείς φέτος, παίξατε και τα φιλικά σας, αλλά σας κόψανε. Μας κόψανε μια εβδομάδα πριν ξεκινήσουμε. Ήτανε, θα το πω πολύ λαϊκά, ήτανε ξενέρα. Διότι ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, εμείς προσωπικά σαν ομάδα ξεκινήσαμε 18 Αυγούστου κάθε μέρα. Οπότε τώρα να έχουμε κάθε μέρα προπονήσεις, να παίζουμε φιλικά και ξαφνικά μια μέρα πριν τον αγώνα να έρχεται και να μας λένε ότι ακυρώνεται και να είναι στον αέρα όλα, γιατί δεν γνωρίζαμε αν θα συνεχίσει το πρωτάθλημα, αν θα είναι μόνο μια εβδομάδα. Οπότε μετά που μαθεύτηκε όλο και ήρθε όλη αυτή η κατάσταση, εντάξει, ήταν μεγάλο πλήγμα και για το γυναικείο ποδόσφαιρο αλλά και για τον αθλητισμό γενικώς. Εσύ πώς ήταν για σένα, έτσι, Δανάη, όλο αυτό το διάστημα που δεν μπορούσες να έρθεις στο γήπεδο να κάνεις την προπόνηση? Το κακό με τη θέση που βρίσκομαι στο τέρμα, δεν είχα χώρο να κάνω τη σωστή προπόνηση που χρειάζεται. Έκανα, έτρεχα, τη διατροφή, προσπαθούσα να αθλούμε καθημερινά, αλλά δεν μπορούσα να έρθω στο γήπεδο για να κάνω τις πτώσεις μου, τις λαβές μου, διότι απαγορευόταν με μπάλα και με το που ερχόμουν με έδιωχναν. Οπότε για τους τερματοφύλακες ήταν ένα μεγαλύτερο πλήγμα. Αλλά και οι υπόλοιπες παίχτες, σαφώς. Δεν είχαμε το χώρο, δεν είχαμε τα απαραίτητα υλικά. Τον χρόνο τον είχαμε, αλλά δεν είχαμε όλα τα παρελκόμενα. Λοιπόν, Δανάη, πώς αποφάσισες έτσι να ασχοληθείς με το ποδόσφαιρο, να παίξεις ποδόσφαιρο? Για πες μας. Εγώ πιο από μικρή έπαιζα μπάσκετ και κλασικά με την παρέα μου τα αγόρια, όπως πολλοί θα ξέρουν. Λένε ποιος θα μπει τέρμα, ποιος θα μπει τέρμα. Οπότε λένε ας μπει το κορίτσι. Έμπαινα εγώ, έπαιζα, μου άρεσε, έπεφτα εκεί, είχα παθιαστεί λίγο. Και έγινε κάτι, ένα δυσάρεστο γεγονός στο μπάσκετ και λέω μέσα σε μια βραδιά ξεκινάω το ποδόσφαιρο. Βρήκα μια ομάδα δίπλα στο σπίτι μου, στην Αθηναϊκή ξεκίνησα. Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Ναι, εκεί ξεκίνησα, ήταν τα πρώτα μου βήματα και σιγά σιγά εξελίχθηκα. Αλλά ήταν μέσα στιγμιαία απόφαση που η παρέα μου με έχει βοηθήσει σε όλο αυτό. Οι γονείς σου, είναι... πώς αντέδρασαν όταν? Η μητέρα μου, θα ομολογήσω ότι στεναχωρήθηκε πάρα πολύ. Μου λέει πως γίνεται να ρίξει μετά από τόσα χρόνια μαύρη πέτρα πίσω σου. Εντάξει, ο πατέρας μου, σαν πατέρας, του αρέσει το ποδόσφαιρο. Οπότε, εντάξει, το πήρανε λίγο αρνητικά στην αρχή, αλλά μετά με υποστήριζαν και με υποστηρίζουν σε ό,τι κάνω. Και οι φίλοι σου, οι φίλες σου? Οι φίλες μου, εντάξει, οι φίλες μου δεν είναι... Δεν είναι τόσο πολύ. Όσο πιο πολλοί φίλοι μου έρχονται, παθιάζονται, κάθονται στην κερκίδα, μου λένε θα έρθουμε, θα γίνει χαμός, πάμε μαζί, παίζουμε μπάλα. Όχι τόσο με τα κορίτσια, με τα αγόρια πιο πολύ. Ωραία, άρα ξεκίνησες από την Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Μετά πήγα στο Λεντικό Κηφισιάς για 2 χρόνια ήμουν εκεί και τα τελευταία χρόνια βρίσκομαι εδώ. Είσαι 4 χρόνια στην Ολυμπιάδα Ημιτού. Τώρα τα κλείνω. Σιγά. Πώς είναι το κλίμα εδώ στην Ολυμπιάδα Ημιτού? Είσαι ευχαριστημένη? Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και πλέον μετά από τόσα χρόνια, και ας μην ξεκίνησα από εδώ τα πρώτα μου βήματα, τη θεωρώ ομάδα μου, την αγαπάω, στεναχωριέμαι όταν δεν παίζουμε, χαίρομαι πάρα πολύ όταν νικάμε, όταν χάνουμε, πέφτω στα πατώματα. Είναι, πλέον την έχω αγαπήσει πάρα πολύ, ακούγεται κλισέ, αλλά είναι οικογένεια. Είμαστε κάθε μέρα με τα κορίτσια, οπότε είναι μια αγάπη. Η Μαρινίκη Μιχαλοπούλου είναι η αρχηγός. Μάλιστα.
Και εσύ είσαι και από τις πιο παλιές σας μετά τη Μαρινίκη. Υπάρχουν και άλλα πιο... Υπάρχουν μεγαλύτερα κορίτσια που είναι πιο πολλά χρόνια. Απλά εγώ έχω λίγο πιο ενεργό ρόλο σαν τερματοφύλακας και σαν αρχηγός άμυνας άτυπα. Έχω λίγο περισσότερη άνεση με όλες τις κοπέλες. Με τη διοίκηση, η διοίκηση είναι δίπλα σας? Είναι δίπλα μας, ό,τι χρειαστούμε, ό,τι πρόβλημα έχουμε, θα τους το αναφέρουμε, θα μας το λύσει, υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ μας. Είναι, μπορώ να πω, μια εξαιρετική συνεργασία. Και με τον προπονητή, τον Γιώργο Γεωργουλόπουλο. Και ο κύριος Γεωργουλόπουλος είναι απίστευτος. Βέβαια και ο προπονητής σου, γιατί είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων. Ναι, έχω και προπονητή τερματοφυλάκων. Έχω την τιμή να έχω προπονητή τερματοφυλάκων. Τον Τζούλιαν Τζελώση που είναι πολλά χρόνια στα γήπεδα. Έχουμε και με αυτός εξαιρετική συνεργασία και από το 2 χρόνια είμαστε όλοι μαζί. Έχουμε κάνει απίστευτη σεζόν, ειδικά την προηγούμενη. Ήμασταν σε πάρα πολύ καλό σημείο, αλλά λόγω του κορονοϊού δεν θέλησε να συνεχίσει. Αλλά έχουμε, προσπαθούν προγράμματα προπονήσεων, ώρες, ασκήσεις, έχουν τόση φαντασία που δεν μπορώ να το κάνω να το συζητήσω. Τι έχεις κερδίσει από το ποδόσφαιρο, Δανάη? Από το ποδόσφαιρο... Έχεις κερδίσει φιλίες πρώτον? Έχω φιλίες πάνω απ' όλα, αλλά και σαν θέση του τερματοφύλακα, που πολλοί το θεωρούν μοναχική θέση. Είναι από τις πιο δύσκολες. Είναι και πολύ ψυχολογικό κομμάτι του τερματοφύλακα. Γιατί τρως γκολ, θα το φας εσύ. Το τρώει η ομάδα σου, αλλά το τρως εσύ κυρίως. Άμα κάνεις λάθος, θα φανεί. Γενικώς, σε ψυχολογικό επίπεδο, με έχει βοηθήσει απίστευτα πολύ. Μπορώ να διαχειρίζομαι τα συναισθήματά μου, να ελέγχω κάποιες καταστάσεις. Αλλά είναι πραγματικά ένα διαμάντι ο αθλητισμός στη ζωή ενός παιδιού, ενός ατόμου. Οποιασδήποτε ηλικίας, θα έλεγα. Εάν σου έλεγα να μου πεις τα 2-3 καλύτερα σου παιχνίδια που σου έρχονται τώρα στη μνήμη, ναι, από όλη σου την πορεία. Πρώτο είναι πέρσι, πριν κλείσουμε, παίζαμε με την Αγία Παρασκευή, ντέρμπι ήταν του ομίλου μας. Είχαμε ένα από το διαφορά, ήμασταν πίσω και στο πρώτο αγώνα είχαμε χάσει 1-0 και στο δεύτερο έρχονται. Και πηγαίνει ο αγώνας, δεν είχα κάνει κάποιες φάσεις, για όσους γνωρίζουν τη θέση του τερματοφύλακα. Και μετά τυχαίνει ο αμυντικός μας, η Μαρινίκη Μιχαλοπούλου συγκεκριμένα, έτσι θα την δώσω λίγο στεγνά. Έρχεται και κάνει ένα ωραίο χέρι μέσα στην περιοχή και κερδίζουν πέναλτι. Και εγώ δεν ήξερα τι να κάνω, οπότε με το που σουτάρει το αποκρούω και στην επόμενη φάση βάζουμε γκολ και σοφαρίζουμε. Για μένα ήταν όχι τόσο παιχτικά, αλλά και σαν ψυχολογία. Είναι, έδωσε στην ομάδα μου μια τρομερή όθηση να πάω να βάλω γκολ. Είναι ένα αυτό το παιχνίδι τώρα, αλλά είχα αρκετή καλή χρονιά, μπορώ να πω. Αλλά... Η καλύτερη σου σεζόν, θα έλεγα, Δανάη, ότι ήταν αυτή, πριν κλείσουμε. Και εσύ ήταν μισή, γιατί τις άλλες φορές ήμουνα σε γάμα κατηγορία και κάποιες σε βήτα, οπότε και λίγο το επίπεδο ήταν ανάλογα με την ομάδα. Υπάρχουν και αγώνες που 90 λεπτά δεν έχω ακουμπήσει μπάλα. Αλλά μπορώ να πω ότι η περσινή χρονιά που ήμασταν στον πιο δυνατό όμιλο, να πω, της Β' Εθνικής, ήμουνα σε πολύ καλή φόρμα. Δανάη, θέλω τη δική σου και τη δική σου άποψη, πώς είναι το ποδόσφαιρο γυναικών, το επίπεδο. Ναι. Και ποια είναι τα προβλήματα που υπάρχουν. Ναι. Σαν επίπεδο θα μπορούσε να είναι σαφώς καλύτερο. Εντάξει, για την προσπάθεια που γίνεται είναι σε καλό επίπεδο. Το κακό είναι ότι δεν έχει διαδοθεί στον κόσμο. Λέει σε κάποιον παίζει ποδόσφαιρο, α, παίζει μαγόρια. Δεν γνωρίζουν ούτε υπάρχουν κατηγορίες α, β και γ. Δεν γνωρίζουν ότι έχουμε καν Εθνική Ελλάδος. Δεν μπορώ να το εκφράσω ότι σε μια τέτοια χώρα που τον αθλητισμό τον έχουμε πάνω-πάνω, το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι πολύ χαμηλά, πολύ χαμηλά και δυστυχώς δεν βοηθάνε οι παράγοντες όσο θα έπρεπε των μεγάλων ομάδων, θα πω. Αλλά εντάξει, σε επίπεδο αυτό που είπα, ότι είναι σε καλό επίπεδο και πιστεύω σιγά σιγά θα γίνει και ακόμα καλύτερο όταν θα αρχίσουν διάφορες μεγάλες ομάδες, θα φτιάχνουν ομάδες, εκεί θα ανέβει το επίπεδο πάρα πολύ. Δεν υπάρχει διαφήμιση, να το πω. Η αντίδραση των αντρών, Δανάη, βλέποντας εσένα και τα υπόλοιπα κορίτσια να παίζουν ποδόσφαιρο. Είναι μεικτά συναισθήματα. Υπάρχουν κάποιοι που θα μας υποστηρίξουν, θα έρθουν, θα μας βοηθήσουν σε προπονήσεις πολύ. Αλλά υπάρχει δυστυχώς
και το άλλο άκρο που έχουν τα σχόλια, τα αρνητικά μεριά μας και τι κάνεις εδώ. Δεν το παίρνουν θετικά, το θεωρούν αντρικό άθλημα. Αλλά πλέον είναι γυναικεία υπόθεση εδώ πέρα, ειδικά στον Ημιτό. Λοιπόν, είναι η επιθετικός, τέτα τέτ με σένα, σουτάρι και αποκρούσεις εσύ την μπάλα. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι στιγμιαία, σηκώνομαι κατευθείαν, χωρίς να το σκεφτώ, να ξέρω πού είμαι, πού είναι η μπάλα, πού είναι το γήπεδο, πού είναι ο συμπαίκτης μου, η αντίπαλος. Και μετά νιώθω ότι τα κατάφερα, έκανα τη δουλειά μου. Ήμουν εκεί που έπρεπε να ήμουνα, οπότε αυτό, έχω κάνει τη δουλειά μου. Και εντάξει, χαρά, δεν συγκρίνεται. Σουτάρει επιθετικός, ναι. Και παρά τη δική σου προσπάθεια, γίνεται γκολ. Ναι, εντάξει, εκεί το παίρνω λίγο βαριά. Το παίρνω λίγο πολύ προσωπικά, αλλά εντάξει, άμα ήταν δικό μου λάθος, θα νευριάσω λιγάκι, να το πω έτσι. Αλλά εντάξει, συμβαίνουνε. Γι' αυτό υπάρχουμε εμείς, ό,τι θα διώξουμε. Και ό,τι δεν μπορούμε, θα είναι εξαιρετικό σουτ για να μην το βγάλουμε. Πιο δύσκολη στιγμή για έναν τερματοφύλακα, για μία τερματοφύλακα, είναι το πέναλτι. Στο πέναλτι οι πιθανότητες είναι πολύ... δεν είναι με το μέρος μας. Είναι βασικά στο πέναλτι. Είναι, διαλέγεις μία πλευρά και απλά πηγαίνεις, πατάς δυνατά και πετάγεσαι, δυστυχώς. Ωραία. Στόχος της Ολυμπιάδας Ημιτού. Τη φετινή σεζόν. Η Ολυμπιάδα είναι νεοφώτιση, ναι, στην ΑΕθνική, ναι, ναι, γυναικών. Ναι, ναι. Ήταν και πιο παλιά, για πολύ λίγο διάστημα. Είναι να εξασφαλίσει όσο το δυνατόν πρώτον πιο γρήγορα την παραμονή της στην ΑΕθνική γυναικών. Αυτή τη στιγμή θέλουμε την παραμονή, δεν πάμε για πρωτάθλημα. Θέλουμε εξ αρχής να παραμείνουμε στην ΑΕθνική. Τώρα δεν ξέρουμε πόσες ομάδες θα πέσουμε, δεν ξέρουμε ακόμα. Αλλά αυτό, εμείς θέλουμε πρώτα απ' όλα να είμαστε καλά στην υγεία μας και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Χωρίς τραυματισμούς βέβαια. Αλλά στη συνέχεια θέλουμε να παραμείνουμε και να το ευχαριστηθούμε. Πάντως γίνανε και μεταγραφές. Ήρθε η Νανά, η Πλεξίδα, η οποία ήταν παλιότερα στην ομάδα. Ναι, ξαναήρθε. Έχεις παίξει με την Νανά? Έχαμε πιο παλιά, νομίζω. Ήρθε και η Νάγια. Ήρθε και η Νάγια. Η Βενιαμίν. Ναι. Και η Παπαδήμα. Η Ελισάβετ, ναι. Ήρθαν να μας βοηθήσουν, βέβαια. Κάθε μεταγραφή είναι καλή. Δεν μπορώ να πω. Μας βοηθάνε στο δικό του τομέα. Επίθεση, κέντρο, άμυνα. Οπότε μπορώ να πω ότι σε μεταγραφικό επίπεδο είμαστε πολύ καλά. Χαίρομαι που ήρθαν τα κορίτσια στην ομάδα μας και είναι πολύ καλά κορίτσια και ελπίζω να εγκλιματιστούν γρήγορα. Εμείς τις έχουμε πάρει αγκαλιά με εισαγωγικά. Προσπαθούμε. Έχεις κάποιους τερματοφύλακες, θαυμάζεις? Άντρες ή γυναίκες? Και γυναίκες και άντρες. Σε αντρικό επίπεδο, εμένα ο Ter Stegen μου αρέσει πάρα πολύ. Uh-huh. Τον θεωρώ απίστευτο τερματοφύλακα. Έναν Έλληνα, η αλήθεια είναι που υποστήριζα και λόγω αυτού ξεκίνησε, ήταν ο Ρέσις Καρνέζης, που είχε και ο προπονητής του με προπονεί εμένα. Τον είχα σαν είδωλο. Και σε γυναικείο επίπεδο, η τερματοφύλακα τώρα της Manchester City είναι απίστευτη, που έχουν παίξει τα παιχνίδια για τη Champions League. Είναι απλά απίστευτη. Αλλά όποια είναι σε μεγάλο επίπεδο, αξίζουν να είναι εκεί. Αγαπημένη σου ομάδα? Γενικώς, Μπαρτσελόνα. Μπαρτσελόνα. Το έχω φάχτη. Δανάη, ποιους θα ήθελες να ευχαριστήσεις για τη συνεργασία σου τα 4 χρόνια που είσαι στην Ολυμπιάδα Ημιτού? Εννοείται, θα ήθελα να ευχαριστήσω διοίκηση και τους προπονητές που είχαμε τόσο καιρό. Αλλά κυρίως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον προπονητή των τερματοφυλάκων, τον κύριο Τζούλιαν, γιατί χωρίς αυτόν δεν θα είχα κάνει τα βήματα που έχω κάνει τώρα. Διότι επιμένει να με βοηθήσει και κάποιες φορές σας μην το θέλω. Επιμένει εκείνος και πιστεύω ότι στα τελευταία χρόνια έχω δει αρκετή εξέλιξη σε μένα. Ωραία. Δανάη, τώρα θέλω μια παρουσίαση της Ολυμπιάδας Ημιτού. Ναι. Ποια είναι το αστέρι της ομάδας? Μπορώ να πω τον εαυτό μου? Όχι, εντάξει. Το αστέρι. Θα έλεγα από τα αστέρια μας, γιατί δεν έχουμε ένα, έχουμε πολλά. Είμαστε πολύ φωτεινή ομάδα. Θα έλεγα ότι είναι από τα πιο μικρά. Δεν θέλω να δείξω με το δάχτυλο. Οι πιο μικρές μας είναι τα αστέρια μας και είναι και καλά παιδιά, είναι τεχνικά, τρέχουνε, δεν σταματάνε ποτέ, δεν κουράζονται. Οπότε οι πιο μικρές μας παίχτριες είναι η Άση στο μανίκι μας, θα έλεγα. Τα ονόματα. Τα ονόματα. Άμα πω Μαρία,
θα έχω τρεις Μαρίες που είναι αστέρια. Δηλαδή, yes. Η Μαρία Κοκμωτού, η Μαριάννα Κατοπόδη. Είναι στην άμυνά μας, έχουμε τη Μαρία την Κούνη, τη Μαρία τη Μάρκο. Έχουμε αρκετή μαγιά. Και μπροστά, ποιος... Επίθεση. Ποια βάζει τα γκολ? Όλες τα έλεγα, έχουμε και τα μπακ μας έχουν βάλει γκολ και επιθετικές μας. Εντάξει, έχουμε και την Εύφη Τσιμπουκάκη που είναι βασική μας επιθετικός. Που εντάξει, μπορώ να πω, έχει βάλει αρκετά γκολ. Αλλά σε γενικές γραμμές, σε επίθεση, έχουμε λίγο λιγότερες από το κέντρο. Η άμυνα, αυτές που είναι μπροστά από σένα. Άμυνα. Η άμυνα έχω τη Μαρία την Κούνη που είπα και τη Μαρία την Μάρκο. Εντάξει, και μετά δεν μπορώ να μην αναφέρω και τη Μαρινή και τη Μιχαλοπούλου, την αρχηγό μου. Που είναι το στήριγμα όλου του γηπέδου, ο σύνδεσμος. Ποια είναι αυτή που φωνάζει κατά τη διάρκεια του αγώνα, είσαι εσύ? Θα ακούγομαι εγώ σίγουρα και η Μαρνίκη. Αλλά προσπαθώ, θέλω να ακούγομαι λίγο περισσότερο εγώ ως τέρμα, αλλά εμείς οι δύο θα ακούγόμαστε. Θα βαρεθώ η κερκίδα να μας ακούει. Ωραία, Δανάη, τι να περιμένουμε από την Ολυμπιάδα Ημιτού με την, στην καινούρια σεζόν, στο πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Γυναικών? Ναι, τι να περιμένουμε. Ελπίζω την καλύτερη μας απόδοση αυτό και τα καλύτερα αποτελέσματα που μπορούμε να φέρουμε σαν ομάδα και με αυτά που έχουμε καταφέρει και με αυτά που θέλουμε να καταφέρουμε. Μπορώ να πω. Και από την Δανάη Δημητροπούλου, την τερματοφύλακα της Ολυμπιάδας. Από μένα θέλω 1-0. Γίνεται να έχω 1-0 παθητικό. Αυτό το θέλω. Θα δούμε αν θα το καταφέρω. Ωραία, κλείνοντας, θα ήθελα το δικό σου μήνυμα, το μήνυμα της goalkeeper της Ολυμπιάδας Ημιτού, Δανάης Δημητροπούλου, σε όλους όσους ασχολούνται με το ποδόσφαιρο γυναικών. Τι θα ήθελες, Δανάη, να τους πεις? Θα ήθελα, επειδή είναι ένα αναπτυσσόμενο άθλημα, εξελιζόμενο άθλημα, θέλει πάντα προσοχή, αλλά και πάνω απ' όλα διάθεση, πάθος και θέληση. Αυτό. Δεν υπάρχει δεν μπορώ, υπάρχει δεν θέλω. Εγώ αυτό ξέρω και αυτό το λέω κάθε μέρα στον εαυτό μου. Οπότε όποιες κοπέλες και γενικώς όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, το γυναικείο, άμα το θέλουν, θα το πετύχουν. Αυτό έχω να πω. Δανάη, να σε ευχαριστήσω. Κάθε επιτυχία στην Ολυμπιάδα Ημιτού και σε σένα. Να δεχθείς όσο το δυνατόν λιγότερα γκολ και να βοηθήσεις την ομάδα. Ευχαριστώ, το εύχομαι.